έργα στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης ξεκίνησαν πριν από ένα περίπου μήνα, αλλά τέλος δεν έχουν, με τους οδηγούς να προσδοκούν μάταια την ολοκλήρωση των εργασιών. Πολύ ταλαιπωρία, πολύ ταλαιπωρία. Ελπίζουμε να τελειώσουν σύντομα. Θα κλείσει όμως και το ρεύμα προς Παπαναστασία. Το άκουσα. Τι θα κάνουμε, υπομονή. Υπομονή μόνο να περάσει γρήγορα. Σειρά είχε να κλείσει η έξοδος προς Φοινικιά και Μαλάδες, η οποία θα παραμείνει κλειστή τις μεσημβρινές ώρες. Ο συνδυασμός αναμονής στις ώρες αιχμής και της έντονης ζέστης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών παραμένει εκρηκτικός για τους οδηγούς. Όχι, σήμερα ήταν λίγο πιο καλά, άλλες μέρες ήταν πολύ περισσότερο. Θα κλείσει και προς Παπαναστασίου τώρα. Τι να πούμε. Χαμός. Θα τα αντέξουμε, αλλά είναι τα δύο. Πολύ ώρα στην Αθήνα με τα έργα. Αρκετή ώρα, παιδιά. Κατανοούμε τις διαμαρτυρίες των ανθρώπων, τις δικαιολογημένες. Εντατικοποιούμε τις εργασίες με νυχτερινή εργασία, με υπερορία, με οποιαδήποτε αναγκαία προσθήκη χρειάζεται. Σύμφωνα με την Αντιπεριφέρεια Τεχνικών Έργων, οι εργασίες των Κόμβο Κνωσού Παπαναστασίου μέχρι το Γιώφυρο ξεκίνησαν στις 29 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 31 Οκτωβρίου, μια απόσταση δηλαδή μόλις 1.500 μέτρων. Μέχρι το Σαββατοκύριακο, το αργότερο τη Δευτέρα, αν δεν μεσολαβούσε η 28η Οκτωβρίου, θα έχουμε παραδώσει το κομμάτι από τα 1.500 μέτρα μετά την Παπαναστασίου μέχρι τον κόμβο της Γιοφύρου και θα ολοκληρωθεί έτσι το ρεύμα κυκλοφορίας προς Χανιά που ξεκινήσαμε στις 29 του Σεπτέμβρη. Και χθες η Εθνική Οδός κατακλείστηκε από αυτοκίνητα που κινούνταν με βήμα σημειωτών. Εντάξει, να κάνουμε. Σιγά σιγά τα φτιάξουμε. Θα κλείσει και προς Παπαναστασίου, πώς σας φαίνεται? Είναι ταλαιπωρία. Και αν οι οδηγοί ήδη κουράστηκαν, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, αφού απεριόριστη ταλαιπωρία αναμένεται όταν κλείσει το άλλο ρεύμα από Γιώφυρο προς Παπαναστασίου. Και εδώ το χρονοδιάγραμμα είναι ασαφές. Έχουμε πει ότι θα ξεκινήσουμε 10 μέρες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του τρέχοντος τμήματος. Αν ήμασταν βέβαιοι για την παραλαβή του υλικού το οποίο περιμένουμε του μεταλλεύματος, θα μπορούσαμε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι ότι μέσα στο Νοέμβριο θα ολοκληρώνουμε. Αυτό όμως έχει τον αστερίσκο της ακριβόχρονης παραλαβής των αναγκαίων υλικών από τον εργολάβο. Ο ΒΟΑΚ έγινε συνώνυμο της ταλαιπωρίας με έργα που σύμφωνα με τους οδηγούς δεν έχουν τέλος.